Νικόλα τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι δίπλα μας. Coach, καλησπέρα. Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα σας. Το παλέψατε όμως και σήμερα το παιχνίδι. Εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια να χτίζουμε από την αρχή μια καινούργια ομάδα με τα όχι πολλά λεφτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Η μοίρα τα έφερε με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να παίζουμε με τον Κεραυνό που ήδη είχε παίξει 5 επίσημα παιχνίδια τα 4 ευρωπαϊκά και με τον πάντα διεκδικητικό Αποέλ που έχει και φιλοδοξίες να κατακτήσει και το πρωτάθλημα ή να μπει σφήνα στους δύο πρώτους. Αντιλαμβάνεστε, παίξαμε με δύο από τις τρεις ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, εγώ θα κρατήσω την προσπάθεια των παιδιών. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι οι περσινές εμφανίσεις που έγιναν ήταν μέσα από τη σκληρή δουλειά, την αυταπάρνηση των παιδιών και 2-3 ατόμων που στήριξαν την προσπάθεια για να κρατηθεί το τμήμα οικονομικά. Δεν έγινε το έξτρα βήμα από πλευράς οικονομικού και προσπαθούμε με τα ίδια λεφτά να ξαναστήσουμε μια ομάδα από την αρχή, ενώ οι προσδοκίες έχουν ανέβει στον κόσμο επειδή δεν γνωρίζει ποια είναι η πραγματικότητα. Εδώ θέλω να πω στους οπαδούς της Ομόνιας ότι πρέπει να στηρίξουν την προσπάθεια και όχι να κάθονται να κρίνουν τα αποτελέσματα. Όχι, δεν μιλώ μόνο για τον μπάσκετ και για το φούτσαλ και για το βόλεϊ. Αυτά τα παιδιά είναι ερασιτεχνικά, αμείβονται, παίζουν επαγγελματικά, δίνουν την ψυχή τους. Ιδαγκιώς πρέπει να δούμε διαφορετικά κάποια πράγματα. Στο παιχνίδι, όταν μια ομάδα παίρνει 21 επιθετικά rebounds, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι δύσκολο να την κερδίσεις, πόσο μάλλον σπίτι της και σε μια ομάδα που έχει και ποιότητα και παίχτες που τιμωρούν. Εύχομαι καλή συνέχεια στον Αποέλ και να είστε σίγουροι ότι όσο θα στέκομαι εδώ στο πάγκο της Ομόνιας θα δίνω τα πάντα με όποια μέσα και αν διαθέτουμε για να φέρνω το καλύτερο αποτέλεσμα, να φέρνω οι παίχτες να φέρνουν το καλύτερο αποτέλεσμα για την ομάδα και τη φανελά που φοράμε. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον Νίκολα τον Παπαδόπουλο. Θα έχουμε δίπλα μας και τον Κρις Χουγκάς, τον προπονητή του Αποέλ. Coach, συγχαρητήρια για την νίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντική η νίκη για μας, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο με το που ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε την ομάδα εδώ μετά τις 8 Σεπτεμβρίου που ήρθα από το 0, να βρούμε γρήγορα το καλύτερο δυνατό ρόστερ με τις δυνατότητες που έχουμε και να βρεθούμε μέσα στο γήπεδο. Σήμερα η δυσκολία ήταν ότι παίξανε 6 καινούρια παιδιά στην ουσία με 5 προπονήσεις, οι 4 ξένοι που δεν παίξανε στο πρώτο μάτς, ο Γιαναράς που επανήλθε από τον τραυματισμό του και ο Λοϊζίδης που ξαναμπήκε στην ομάδα και εμείς παλεύουμε και με το χρόνο. Σήμερα είχαμε έναν δυνατό αντίπαλο που παίζει ένα μπάσκετ που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί 40 λεπτά. Καταφθώσαμε, θεωρώ, να επιβάλλουμε το ρυθμό, γιατί είναι παιχνίδι ρυθμού, κάνοντας 20 προσπάθειες περισσότερες και παίρνοντας 15 rebound παραπάνω. Θέλουμε χρόνο και θεωρώ ότι μέσα από τα παιχνίδια και κυρίως και από τα παιχνίδια της Ευρώπης θα βρούμε το ρυθμό ώστε να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί. Αυτό που σημειώσατε για τον χρόνο, έκανε σήμερα την εμφάνιση του. Είχατε κάποια νέκρα χρονικά διαστήματα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι για πολύ λογικό στο σημείο που βρίσκεται τώρα η ομάδα. Είναι πάρα πολύ λογικό. Είναι το τέταρτο παιχνίδι που παίζουμε μαζί με τα φιλικά. Το πρώτο που παίζει αυτή η σύνθεση αυτή τη ομάδα. Δεν υπάρχουν όμως δικαιολογίες. Πρέπει και θα συνεχίσω να πιέζω τους παίχτες μου, γιατί πραγματικά τους εκτιμώ, τους συμπαθώ πάρα πολύ και αυτό που βλέπω μέσα στις προπονήσεις μου δίνει αισιοδοξία. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή του Αποέλ. Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να σας μεταφέρουμε εδώ από το Λευκόδεο. Ο Αποέλ επικράτησε με 82-74 της Ομόνιας. Από όλους όσους εργαστήκαμε για να σας προσφέρουμε ζωντανά την αναμέτρηση, σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό βράδυ.